Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Σε ρυθμούς γενικού lockdown κινείται από τις 6 το πρωί ολόκληρη η χώρα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ραγδαία διασπορά του κορονοϊού. Οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας είναι σχεδόν άδειοι, καθώς οι μετακινήσεις επιτρέπονται πλέον, είτε με σχετική βεβαίωση είτε με SMS το 13033. Για την επιτήρηση των μέτρων της δεύτερης καραντίνας έχουν επιστρατευτεί χιλιάδες αστυνομικοί, ελικόπτερα και drones. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους Αδαμαντία Λιόλιου, Άρη Κουτσιούκη, τον Γιάννη Ζιάκα, τον Νίκο Γιαπρακά στην Πάτρα. Θα δούμε και την Ευτυχία Πενταράκη από την Κρήτη. Θα μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε και την Μαρίλη Λάπα. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τις πρώτες ώρες του lockdown και να ξεκινήσουμε με το κέντρο της Αθήνας και την Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, βρίσκεσαι σε έναν από τους πλέον εμπορικούς δρόμους και μέχρι χθες τουλάχιστον πολυσύχναστος. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Η Ερμού Ματίνα είναι το σήμα κατά τεθέν για τα ψώνια και κυρίως του πρωινού του Σαββάτου. Ωστόσο, σήμερα η εικόνα που αντικρίζουμε δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ο δρόμος, λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε και στο πλάνο μας, που ήθιστε να είναι ο πιο πολυσύχναστος, είναι σήμερα άδειος. Οι ουρές έξω από τα πολυκαταστήματα, όπως και η πολυκοσμία που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα, πλέον δεν υπάρχει. Τη θέση τους έχουν πάρει τα μαγαζιά με κατεβασμένα ρολά και λουκέτο και φυσικά ελάχιστοι περαστικοί που βρίσκονται στο δρόμο σήμερα στην Οδό Ερμού, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην πλατεία Συντάγματος, όπου επικράτησαν εικόνες ερημιάς, όπως και στους άλλους κεντρικούς δρόμους. Εμείς, κάνοντας Ματίνα ρεπορτάζ από το πρωί, θα πρέπει να σου πω πως στην Ακαδημία, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν ήταν ελάχιστα, ενώ μάλιστα συνομιλώντας με τους περαστικούς, μας είπαν πως έχουν την εμπειρία του προηγούμενου lockdown, ότι έχουν βγει έξω στέλνοντας αντίστοιχο SMS, κυρίως για σωματική άσκηση ή για το κατοικίδιό τους εδώ στο κέντρο της Αθήνας, και λένε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μια δύσκολη κατάσταση, την οποία ευελπιστούν ότι σύντομα θα περάσει. Έχουμε συναντήσει μάλιστα και στο κέντρο της Αθήνας και αστυνομία, η οποία κάνει συστάσεις στους περαστικούς για τους όρους που επικρατούν, τους περιορισμούς και για τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας. Μάλιστα. Άρα, επομένως, ελάχιστοι κυκλοφορούν στους δρόμους και όσοι κυκλοφορούν με τις απαραίτητες βεβαιώσεις. Τώρα, πρώτο Σάββατο με τα νέα μέτρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται ήδη από την Τρίτη σε καθεστώς lockdown. Έχουμε συνδεθεί, λοιπόν, με τον Άρη Κουτσιούκη και θα μας πει πόσο υποτονική είναι η κίνηση σήμερα, λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη και πόσο εντατικοί οι έλεγχοι που γίνονται. Τίποτα δεν θυμίζει ότι είναι Σάββατο, Ματίνα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υποτονική και εδώ η κίνηση, ελάχιστα τα ανοιχτά καταστήματα και πολύ λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να κατέβουν στο κέντρο της πόλης, κυρίως για καταστήματα τροφίμων και για τις αγορές τους σε τρόφιμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι της αστυνομίας και συγκεκριμένα της ομάδας ΖΙΤΑ στην Αριστοτέλους. Ζητούν από πεζούς να επιδεικνύουν έγγραφα αλλά και μηνύματα που να πιστοποιούν ότι δικαιούνται να κυκλοφορούν. Η πλειονότητα των πολιτών, βέβαια, δείχνει να συμμορφώνεται στα μέτρα, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, από την Τρίτη είναι σε εφαρμογή αυτό το lockdown στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που δεν πειθαρχούν. Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί. Μόνο χθες, να σας πω, στη Θεσσαλονίκη βεβαιώθηκαν συνολικά 240 παραβάσεις. Οι 197 αφορούσαν τον περιορισμό μετακίνησης, οι 92 μη χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων, ενώ πρόστιμο επιβλήθηκε και σε ένα κατάστημα που λειτουργούσε χωρίς να το δικαιούται. Μιλάμε για. Ναι, Άρη. Ναι. Μάλιστα, έχουμε κάποιο πρόβλημα, λοιπόν, με τον Άρη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και στη συνέχεια. Σαρωτική είναι την ίδια ώρα η έλεγχη από την ελληνική αστυνομία. Επιποδός βρίσκονται χιλιάδες αστυνομικοί και θυμίζουμε πως τα πρόστιμα σε σχέση με το πρώτο lockdown είναι διπλάσια. Πάμε, λοιπόν, στον Γιάννη Ζιάκα που θα μας δώσει την εικόνα από τους ελέγχους. Γιάννη. Ακριβώς σταθερά μπλόκα, πεζές περιπολίες, κινούμενες περιπολίες, όπως πολύ σωστά είπες, χιλιάδες αστυνομικοί σε κάθε μήκος και πλάτος της πρωτεύουσας της Αθήνας, την οποία και εδώ ισχύουν τα πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα από σήμερα. Να πούμε ότι από το πρωί με την κάμερα του Open βρισκόμαστε στο δρόμο και κάνουμε ρεπορτάζ. Η κίνηση, όπως βλέπετε, στη λεωφόρο Συγκρού, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που
που μπορεί να παρατηρήσει κανείς και πολύ σωστά επισήμαναν και οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν, οι περισσότεροι ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν την εμπειρία του πρώτου lockdown και έχουν μαζί τους είτε τη βεβαίωση ότι πηγαίνουν προς την εργασία τους, είτε έχουν στείλει το μήνυμα στο 13033. Βέβαια, ισχυρό φόβητρο εντός εισαγωγικών είναι και ο διπλασιασμός του προστίμου, τα οποία να θυμίσουμε ότι είναι 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση ή μετακίνηση χωρίς το SMS, 500 ευρώ πρόστιμο για τον εργοδότη που έχει δώσει ψευδή δήλωση, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις έχουμε πρόστιμα 5.000 ευρώ για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας και 3.000 ευρώ στους υπευθύνους λειτουργίας των καταστημάτων. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω και εσένα. Επιστροφή στον Άρη Κουτσιούκη, καθώς ανησυχία επικρατεί στις φυλακές διαβατών με τα νέα κρούσματα που έχουν προκύψει, Άρη, από τους ελέγχους που έχουν γίνει. Χθες λέγαμε για 21 κρούσματα σε σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και κρατουμένους στις φυλακές των διαβατών. Σήμερα έχουν προκύψει άλλα 41 μετά από 150 τεστ που έγιναν από τον ΕΟΔΗ. Έτσι λοιπόν μιλάμε συνολικά για 62 θετικούς κρατούμενους και σοφρονιστικούς υπαλλήλους, συγκεκριμένα 56 κρατούμενοι και 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μια κλειστή δομή, Ματίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Και από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, πάμε στην Πάτρα, επίσης έρημη πόλη. Σήμερα με ελάχιστη κυκλοφορία στο κέντρο. Όμως, τελείως διαφορετική ήταν η εικόνα χθες το βράδυ, λίγο πριν από την απαγόρευση, όπου συνδέομαστε με τον Νίκο Γιαπρακά. Θύμιζε λίγο πολύ πατρινό καρναβάλι, μέχρι να επέμβει η αστυνομία. Καλησπέρα Ματίνα, έτσι είναι τα πράγματα. Η εικόνα που βλέπετε σήμερα, η εικόνα που βλέπετε πίσω μου από την πλατεία Γεωργίου, δεν θυμίζει τίποτα την εικόνα που είδαμε χθες το βράδυ. Λιγοστή η κίνηση σήμερα με την επιβολή του lockdown, με την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της καραντίνας, να έχουμε λίγους ανθρώπους να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, με τους αστυνομικούς να στείλουν αρκετά σημεία ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μετακινούνται έχουν τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους προκειμένου είτε να πάνε στην δουλειά τους είτε να πάνε για ψώνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια ανοχή από την πλευρά της αστυνομίας. Είναι περισσότερο η πρώτη κίνηση σήμερα είναι λίγο πιο υποτονική. Δεν έχουμε πρόστιμα μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η εικόνα που είδαμε χθες το βράδυ ήταν τελείως διαφορετική, όπως είπες και εσύ. Πολλοί κόσμος στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου και στο πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, κυριολεκτικά θύμιζε καρναβάλι, θύμιζε μέρες καρναβαλιού, με κόσμο να κυκλοφορεί, να διασκεδάζει. Σκεδάζει στα καταστήματα λίγο πριν κλείσουν οριστικά τα καταστήματα εστίασης για την καραντίνα. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και την επιβολή προστίμου από τις αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν όλοι οι όροι προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα. Ωστόσο, 12 η ώρα που βγήκαν οι δυνάμεις αστυνομίας, το κέντρο της Πάτρας μέσα σε 10 λεπτά άλλαξε πραγματικά εικόνα, καθώς όλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους και δεν υπήρχε κυκλοφορία. Μάλιστα. Και εμείς, συνεχίζοντας το διπορικό μας ανά την Ελλάδα, σε ρυθμούς απαγόρευσης κυκλοφορίας και τα Χανιά, στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η Ευτυχία Πενταράκη και θα μας δώσει την εικόνα αν Ευτυχία οι Χανιώτες κυκλοφορούν ή είναι στα σπίτια τους. Γενικώς οι κριτικοί κυκλοφορούν όσοι δεν έχουν κάνει τα τελευταία τους ψώνια. Εδώ βεβαίως που βρισκόμαστε, σε ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της πόλης των Χανίων, τη δημοτική αγορά με τις 4 εισόδους και τα 60 καταστήματα, η εικόνα, Ματίνα, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι αυτή. Άδεια τα μαγαζιά, τα 30 από τα 60 που είναι ανοιχτά, πρέπει να σας πω ότι έχουν σχέση φυσικά με τρόφιμα. Δεν είναι κάποιος που δεν πρέπει ανοιχτός. Η δημοτική αγορά που Σάββατο πρωί, τέτοια ώρα, έχει πάρα πολύ κόσμο, σήμερα έχει αυτήν ακριβώς την εικόνα που βλέπετε. Μάλιστα, και βλέπουμε βέβαια, λοιπόν ότι έχουν συμμορφωθεί ότι... οι κριτικοί. Είχαμε όμως μέχρι και την τελευταία στιγμή πάρτι και συνωστισμό. Βγήκαν χθες το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, διάφορους νομούς, πολύ έξω. Λες και ήταν η τελευταία τους μέρα σε αυτή τη γη. Πραγματικά διασκέδασαν στα εστιατόρια, βγήκαν να φάνε γιατί θα κλείσουν. Στα μπαρ, μέχρι αργά, μετά στους δρόμους, στις πλατείες. Δεν ήθελαν τόσο εύκολα να εγκαταλείψουν την έξοδό τους και σε σπίτια συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος. Τώρα βεβαίως και με το φόβο των προστήμων, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι,
τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι επαγγελματίες καταρχήν συμμορφώνονται. Εχθές εδώ μόνο να σας πω ότι οι εισπράξεις ήταν στην δημοτική αγορά των Χανίων ίδιες με αυτές που έχουν τα καταστήματα τις παραμονές των Χριστουγέννων. Όλα τα μαγαζιά δούλεψαν πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό το μαγαζί πίσω μου που πούλησε 50 κιλά καρύδια. Μάλιστα. Ευτυχία να σε ευχαριστήσω και σένα. Να επιστρέψουμε στο κέντρο της Αθήνας και στην Αδαμαντία Λιόλιου να μας πει τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει, θα συμβεί με τις εκκλησίες, οι οποίες θα λειτουργούν πλέον χωρίς πιστούς και κλεισμένων των θυρών, για όσο τουλάχιστον υπάρχει σε ισχύ η καραντίνα, Αδαμαντία. Κλειστή θα είναι Ματίνα, ναή και χώροι λατρείας από σήμερα φυσικά τα ξημερώματα και για τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Οι λειτουργίες και κάθε είδους θρησκευτική τελετή θα τελούνται και κλεισμένων των θυρών. Μέσα στο ναό θα βρίσκονται μόνο ιερείς και ιεροψάλτες, ενώ δεν θα επιτρέπεται η παρουσία πιστών ή κοινού. Θα πρέπει να πούμε τώρα αναφορικά με τα μυστήρια. Ακριβώς, πώς θα πραγματοποιούνται λοιπόν τα μυστήρια των γάμων και οι βαφτίσεις? Δεν θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αναμένουμε και την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί. Και τέλος, για τις κηδείες, Ματίνα, θα πρέπει να πούμε πως θα επιτρέπεται η παρουσία μόνον 9 ατόμων. Πρόκειται για τα στενά συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα για να μετακινηθούν προς την εκκλησία θα πρέπει να στείλουν και οι ίδιοι SMS. Και να επισημάνουμε τέλος πως και η διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά από 3 μέρες συνεδρίασης αναφορικά και με τα θέματα αυτά των περιοριστικών μέτρων στις εκκλησίες, στέλνει μήνυμα προς τις Μητροπόλεις και στους πιστούς να στραφούν προς την προσευχή για να περάσουν το ένα δύσκολο διάστημα των υγειονομικών μέτρων, όπως μας ενημερώνει Μητροπολίτες και Ιεράρχες, το οποίο όμως, όπως λένε, θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Δαμαντία. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα του lockdown, το τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα καθημερινότητα που θα μας συνοδεύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, θα μας πει η Μαρίλη Λάπα. Μαρίλη, ποιο είναι το εγχειρίδιο λοιπόν για τη νέα μας καθημερινότητα? Ματίνα, λοιπόν, όποιος από σήμερα βγαίνει από το σπίτι του θα πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να στέλνει ένα SMS, το οποίο πρέπει να αιτιολογεί για ποιο λόγο θα βγει, από το 1 μέχρι το 6, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό και την διεύθυνση της κατοικίας του. Αν δεν μπορεί, θα μπορεί να συμπληρώνει την φόρμα της πολιτικής προστασίας για τη βεβαίωση της μετακίνησης, ή έστω αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή τη φόρμα, έστω χειρόγραφα να αιτιολογεί για ποιον λόγο βγαίνει έξω από το σπίτι. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η καραντίνα έχει πράξει δεύτερη και πίσω μου αχνοφαίνεται ποιος είναι ο αγαπημένος λόγος που θα βγαίνουν οι Έλληνες και σε αυτή τη φάση. Είναι ο αριθμός 6. Όπως βλέπεις και εσύ, Ματίνα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη μέρα και ήρθαν εδώ, κατέβηκαν στο Φλίσβο για μία βόλτα, αφού προηγουμένως έχουν στείλει και το απαραίτητο SMS για την σωματική άσκηση. Πρέπει να σου πω ότι και εμείς έχουμε κάνει βόλτες στις γειτονιές της Αθήνας, στις άδειες ομολογουμένως γειτονιές της Αθήνας. Σούπερ μάρκετ και λαϊκές είναι ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Εμείς πήγαμε και στην λαϊκή, στη Μιχαήλ Βόδα, η οποία είχε αρκετό κόσμο. Από Δευτέρα θα λειτουργεί με 50% πληρότητα. Ο κόσμος φορούσε όλες τις μάσκες τους και οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν τη χειρόγραφη βεβαίωση της μετακίνησης στην τσέπη. Οι χθεσινές ουρές που είδαμε στα ρεπορτάζ μας χθες στο κεντρικό δελτίο στις τράπεζες εξαφανίστηκαν σήμερα. Δεν λειτουργούσαν οι τράπεζες, αλλά από σήμερα δεν θα επιτρέπονται. Οι συναλλαγές, εκτός αν δεν μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Και μπορούν να παίρνουν, να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τα ATM. Με νέους κανόνες, λοιπόν. Είπαμε επίσης ότι όποιος... Σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Μαρίλη Λάπα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις χθεσινές πρωτοφανείς εικόνες από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και τα εμπορικά καταστήματα. Και γίνεται lockdown, το δεύτερο μέσα σε 8 μήνες. Από τις 6 σήμερα το πρωί τέθηκε σε ισχύ καθολική απαγόρευση μετακινήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μπει φρένο στη ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων κορονοϊού. Τη μασκούλα σας βάλετε, παρακαλώ. Βεβαίως και ταυτότητα. Στην Αθήνα ξημέρωσε μια διαφορετική ημέρα. Σχεδόν σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, τροχονόμοι και αστυνομικοί με το χέρι ψηλά σταματούν τους διερχόμενους οδηγούς.
Βεβαίως και ταυτότητα, παρακαλώ. Ωραία. Τους ελέγχουν αν έχουν στείλει SMS το 13033. Αν έχουν το έντυπο δήλωσης μετακίνησης ή βεβαίως εργοδότη, εφόσον πηγαίνουν να εργαστούν. Έχετε και την βεβαίωσή σας. Φύγετε. Οι πολίτες ακόμα προσπαθούν να προσαρμοστούν και έτσι οι αρχές δείχνουν την ανάλογη κατανόηση, προτιμώντας τις αυστηρές συστάσεις από το τσουχτερό πρόστιμο των 300 ευρώ. Την ώρα που οι περισσότεροι δρόμοι είναι άδειοι και όσοι κινούνται για εργασία είτε για τα απαραίτητα ελάχιστοι, στις λαϊκές αγορές, παραγωγή, έμποροι και πελάτες προσπαθούν να συνηθίσουν τους νέους ρυθμούς. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Μισός αριθμός πάγκων με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ τους, μάσκες και γάντια έχουν επιστρέψει. Ντοματούλες, κολοκυθάκια, φρέσκα, αυτά. Για την καραντίνα, έτσι να έχετε μερικά πράγματα. Βέβαια, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να βγαίνω και κάθε μέρα. Την ίδια στιγμή, μεγάλες συνουρές και πολλά τα ραντεβού σε κουρία και κομμωτήρια, καθώς μαζί με τα κέντρα αισθητικής πήραν παράταση λειτουργίας για σήμερα και αύριο. Σε μία ώρα γέμισαν και δύο μέρες. Ήταν απίστευτο. Είμαστε γεμάτοι, έχουμε πολλά ραντεβού, θα τραβήξουμε μέχρι αργά το βράδυ. Όλοι είμαστε ανήσυχοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα τόνο πιο ανοιχτό στο κεφάλι μας. Χθες αργά το απόγευμα, ως και λίγα λεπτά πριν τα καταστήματα κατεβάσουν ρολά για τρεις εβδομάδες, σε όλους τους εμπορικούς δρόμους επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μια τελευταία βόλτα πριν κλείσουν όλα. Εν τω μεταξύ είναι και η μουσική του δρόμου εδώ και λίγο διασκεδάζουμε. Βόλτα, ψώνια για το. Οι ουρές έξω από τα καταστήματα παραμένουν λίγα λεπτά πριν κατεβάσουν ρολά για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Ακόμα και την ώρα που οι πόρτες έκλαιναν, ορισμένοι ζητούσαν να ψωνίσουν. Ήθελα πιο πολύ χρόνο, αλλά εντάξει, βιαζόμουν, οπότε πήρα ό,τι πρόλαβα. Η ώρα είναι 9, τα ρολά κατεβαίνουν στα καταστήματα και θα ανέβουν πάλι στις 30 Νοεμβρίου. Το τελευταίο αντίο και τα λέμε του χρόνου. 2021, φιλιά σε όλους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που επικρατούσε στην Εθνική Οδό, που θύμιζε περισσότερο εορταστική περίοδο. Εντυπωσιακός είναι και ο απολογισμός για τα οχήματα που βγήκαν από το λεκανοπέδιο εν ώψη του lockdown. Από τις 6 το πρωί της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου βγήκαν από το λεκανοπέδιο της Αττικής συνολικά 154.621 οχήματα. Σύνδεση ξανά, κυρίες και κύριοι, με τη Θεσσαλονίκη και την πολυσύχναστη αγορά Καπάνη. Εκεί είναι ο Άρης Κουτσιούκης και μας δίνει την εικόνα. Άρη. Άλλοτε πολυσύχναστη Ματίνα, με τη βοήθεια του εικονολήπτος Γιάννη Κεραγλίδη, θα δείτε πως η κίνηση αυτή την ώρα στην κεντρική αγορά Καπάνη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ υποτονική. Ελάχιστοι είναι οι Θεσσαλονίκοι που επέλεξαν να κατέβουν εδώ για τα ψώνια τους, κυρίως από συνοικίες το αποφεύγουν αυτό, καθώς πρέπει να γράψουν την ειδική φόρμα μετακίνησης για να κινηθούν σε άλλη περιοχή. Όπως βλέπουμε, όλοι οι πολιτές, οι έμποροι, φορούν κανονικά τις μάσκες τους, αλλά και οι πολίτες που σπέβδουν για τα ψώνια τους το πρωί του Σαββάτου, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και εκείνοι τηρούν κανονικά τα μέτρα υπό το φόβο και του προστίμου, αλλά και για να προστατευτούν. Μάλιστα. Και ολόκληρη η χώρα, Άρη, κινείται σε ρυθμούς γενικής καραντίνας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, πριν από λίγο, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Η Έλενα Γαλάρη θα μας ενημερώσει, Έλενα. Η κοινή υπουργική απόφαση Ματίνα, η οποία έχει ισχύ από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι θα εκδικάζονται μόνο οι επίγουσες ποινικές υποθέσεις και οι διαφορές ιδιωτών στα δικαστήρια πολιτικής δικαιοσύνης, για τις οποίες δεν απαιτείται εξέταση μαρτύρων. Συγκεκριμένα, λοιπόν, στα ποινικά δικαστήρια θα εκδικάζονται τα αυτόφορα πλημελήματα, τα κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης των 18 μηνών. Όσα πλημελήματα παραγράφονται μέχρι και τις 31 από δεκάτου του 2021 και όσα κακουργήματα παραγράφονται έως και τις 31 από δεκάτου του 2022. Ο ανώτατος αριθμός αναδικαστική αίθουσα θα είναι τα 15 άτομα και πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου. Τα πολιτικά δικαστήρια αναστέλλονται όλες οι δίκες εκτός των ασφαλιστικών μέτρων, όπως αιγιοδοσίας, εγγραφής ή εξάλληψης υποθήκης και συντηρητικής κατάσχεσης, και η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, Ματίνα, παγώνουν και οι πληστηριασμοί. Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στα ύψη εξακολουθούν να κινούνται τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. 2.448 νέες μολύνσεις κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ, με τους διασωληνωμένους στις μονάδες εντατικής θεραπείας να φτάνουν τους 196. Οι ειδικοί εκφράζουν αγωνία αλλά και έντονο προβληματισμό για την ασφυξία που προκαλείται στο σύστημα υγείας. Εκτός ελέγχου κινείται πλέον ο κορονοϊός στη χώρα μας. Η ξέφρενη πορεία της νόσου έχει πιέσει το σύστημα υγείας, με τους ειδικούς να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τον αυξημένο αριθμό των διασωληνωμένων. Υπάρχει μια έντονη επιδημιολογική επιβάρυνση τις τελευταίες μέρες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι ένας ισχυρός δείκτης και ένας αδιάψευτος δείκτης
και ένας βασικός δείκτης στη λήψη αποφάσεων. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σαρωτικό. Το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ κατέγραψε 2.448 νέα κρούσματα, μεταξύ των οποίων τα 493 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 683 στη Θεσσαλονίκη. Οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκαν στους 196, ενώ ακόμη 14 συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους. Ο 7ήμερος κυλιόμενος μέσος όρος των συμπολιτών μας που καταλήγουν έχει πλέον ξεπεράσει τους 10 ανά ημέρα και δυστυχώς αναμένουμε ότι θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνηση ποτέ δεν προετοιμάστηκε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συνειδητά σπατάλησε το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Οι ιδιοληψίες και ανικανότητα δεν τις επιτρέπουν να στηρίξει ούτε το σύστημα υγείας ούτε την κοινωνία. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο κόκκινο. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας ασφικτιούν. Στα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν 388 μονάδες εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό. Και από αυτές οι 160 είναι κενές. Στην Αττική, η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας υπερβαίνει το 63%. Αλλά στη Θεσσαλονίκη αγγίζει το 80%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που ασκείται. Την ίδια στιγμή που οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 63% μόνο τις 10 τελευταίες ημέρες. Το σύστημα έχει χωρητικότητα, δεν έχουν εξαντληθεί τα όρια του. Αλλά αν κινηθεί η επιδημία με αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή κάθε μέρα να προστίθενται άλλοι 10-15 διασωληνωμένοι, κάποια στιγμή τα όρια θα εξαντληθούν. Και όλα αυτά την ώρα που ο αριθμός αναπαραγωγής RT, που θεωρείται ένας κρίσιμος δείκτης για το πώς εξελίσσεται η επιδημία, βρίσκεται στο 1,5, ενώ σε πολλές περιοχές αγγίζει και το 2. Αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος εάν υπολογιστεί ότι στα τέλη Μαΐου ο συντελεστής μετάδοσης διασποράς στην κοινότητα ήταν μικρότερος του 0,5. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κατά των περιοριστικών μέτρων. Περισσότερα από 100 άτομα ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Άγνωστοι πετούν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Εκείνοι απαντούν με χρήση χημικών και προσπαθούν να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε πεδίο μάχης και η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Ακολουθεί ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Από το Λευκό Πύργο οι νεαροί φτάνουν ως την Καμάρα και τη Ροτόντα. Κάποιοι ακινητοποιούνται και πραγματοποιούνται προσαγωγές. Όλα ξεκίνησαν από καλέσματα στο διαδίκτυο για συγκέντρωση κατά των περιοριστικών μέτρων στο Λευκό Πύργο. Για ποιο λόγο να φύγουμε, για ποιο λόγο. Παρά την απαγόρευση συναθρήσεων, ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 100 άτομα με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και διαμαρτυρίες. Το πρόβλημα είναι οικονομικό. Οικονομικό είναι το πρόβλημα. Μας λέτε διαρκώς ψέματα ότι υπάρχει κορονοϊός. Γιατί να σας πιστέψουμε. Άλλοι αρνητές του κορονοϊού, κάποιοι άλλοι δεν φορούν μάσκες, άλλοι φορούν στο πηγούνι. Σε μερικούς βεβαιώνονται παραβάσεις. Γιατί δεν το πάντα. Συνολικά επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων. Έγιναν 11 προσαγωγές και η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά 2 αστυνομικοί και 3 εργαζόμενοι των μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και ο οικονολήπτης του Open Δημήτρης Αλεξάκης. Τώρα, 7 ώρες πριν το νέο lockdown, κυρίες και κύριοι, ο οίκος Μούντις προχώρησε σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, επρόκειτο για αναβάθμιση έκπληξη, σωστά? Μια ανέλπιστη αναβάθμιση, Ματίνα, διότι σήμερα μπαίνουμε επισήμως σε γενικό lockdown για 3 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ύφεση και φυσικά κανείς δεν έχει ακόμα κοστολογήσει αυτή τη νέα υγειονομική κρίση. Έρχεται λοιπόν ο οίκος Μούντις και αναβαθμίζει κατά μία βαθμίδα την ελληνική οικονομία από Β1 σε Β3, που στηρίζει λοιπόν αυτή την αναβάθμιση. Εκτιμά, Ματίνα, ότι φέτος θα έχουμε μια βαθιά ύφεση 9%. Δεν ξέρουμε αν συνυπολογίζει το νέο lockdown σε αυτή την εκτίμηση. Πάντως λέει ότι θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη το 2021. Αποφεύγει να δηλώσει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό για το επόμενο έτος. Λέει όμως ότι θα έχουμε μακροπρόθεσμα μία μέση ανάπτυξη της τάξης του 3,5% τώρα. Ποια είναι τα ατού της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη Μούντις? Θα πάρουμε 32 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα έχουμε ισχυρές επενδυτικές προοπτικές, παρά το γεγονός ότι η ύφεση θα είναι πολύ μεγάλη.
και θα έχουμε ανάπτυξη τουρισμού το 2021. Λέει πάντως ο Πρωθυπουργός Μάνος, σχολίασε στο Twitter αυτή την ανέλπιστη κίνηση από τον Διεθνή Επενδυτικό Οίκο και λέει χαρακτηριστικά, γράφει χαρακτηριστικά, η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Μούντις που ήρθε μέσω της παγκόσμιας ύφεσης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στην μετά-COVID εποχή, όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αυτά είναι τα θετικά νέα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκαν και οι αμερικανικές εκλογές. Λίγες στροφές πριν από την ανάδειξη του τελικού νικητή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν πλησιάζει όλο και περισσότερο στο Λευκό Οίκο, καθώς φαίνεται να προηγείται σε τρεις από τις τέσσερις πολιτείες όπου εκκρεμεί η έκδοση αποτελεσμάτων. Ο Τραμπ την ίδια ώρα εμένει στις καταγγελίες του και με νέο μπαράζ δηλώσεων επαναλαμβάνει πως θέλουν να του κλέψουν τις εκλογές. Η μάχη για τα κλειδιά του Λευκού Οίκου κλιμακώνεται με τα επιτελεία Biden και Trump να μετρούν ψήφο-ψήφο. The end is in sight. Joe Biden is inching closer and closer to locking up a victory. Οι τέσσερις πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα είναι η Νεβάδα, η Πενσιλβάνια, η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα. Ο Joe Biden προηγείται του Trump στη Νεβάδα με 1,8%. Προηγείται επίσης στην Πενσιλβάνια με μόλις 0,5%. Στην Τζόρτζια προηγείται με 0,1%. Μοναδική πολιτεία στην οποία προηγείται ο Τραμπ είναι η Βόρεια Καρολίνα με 1,6%. I think his presidency is ending in the same way that it began and was conducted, which is chaotically. Ο Biden βρίσκεται στους 264 εκλέκτορες και ο Τραμπ στους 214. Πλέον ο δημοκρατικός υποψήφιος βρίσκεται μόλις μία πολιτεία από το Οβάλ γραφείο. Ο Τζο Biden μίλησε στον Αμερικανικό λαό. We don't have a final declaration of victory yet. But the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Pretty soon the hyphen will be gone from vice president to president-elect Joe Biden. It's a happy day for our country. Με μπαράζ tweet μέσα στη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως του κλέβουν τις εκλογές επειδή καταμετρώνται επιστολικές ψήφοι που έφτασαν στα εκλογικά κέντρα μετά την 3η Νοεμβρίου και ας είχαν έγκαιρη σφραγίδα ταχυδρομείου. Ο Τζο Μπάιντεν δεν θα έπρεπε τόσο εσφαλμένα να πει πως παίρνει την Προεδρία. Και εγώ θα μπορούσα να το ισχυριστώ αυτό. Οι νομικές διαδικασίες μόλις τώρα αρχίζουν. Οπαδοί του Μπάιντεν ξεχύθηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα στην Πενσιλβάνια για να πανηγυρίσουν το προβάδισμα του υποψηφίου τους. Στην άλλη γωνιά, οι υποστηρικτές του Τραμπ δεν μπορούν να δεχτούν το ενδεχόμενο ήττας. Επιστροφή στο μέτωπο του κορονοϊού, καθώς ολόκληρη την Ευρώπη το δεύτερο κύμα της πανδημίας δοκιμάζει τις αντοχές των υγειονομικών συστημάτων. Θα δούμε όλα τα νεότερα με τη βοήθεια των συναδέλφων του Παντελή Βαλασόπουλου και του Θανάση Αυγερινού. Πρώτα όμως να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Ανδρεκάκη. Η Ευρώπη γίνεται η δεύτερη περιοχή του κόσμου με τα περισσότερα θύματα του κορονοϊού. Με τα κρούσματα να αυξάνονται ραγδαία ξεπερνώντας τα 11 εκατομμύρια, οι θάνατοι αγγίζουν τις 400.000. Η Γαλλία καταγράφει περισσότερους από 60.000 ασθενείς σε μία μόλις ημέρα και γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά τη Ρωσία που μπαίνει στην πεντάδα των χωρών που βρίσκονται στη δίνη του δεύτερου κύματος. The country's priority will be to make sure everyone gets treatment here in France. Στα ευρωπαϊκά εδάφη τα περισσότερα κρούσματα καταγράφει η Ρωσία. Ακολουθούν η Γαλλία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. We have to evaluate over time as whether that virus has any difference in transmission or clinical severity. Στην πεντάδα με τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία. Ακολουθούν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ρωσία. Η Βρετανική κυβέρνηση προβληματίζεται από τις προβλέψεις των λοιμοξιολόγων ότι θα υπάρξει σίγουρα ακόμα μια καραντίνα τον Ιανουάριο αν οι πολίτες κάνουν Χριστούγεννα χωρίς περιορισμούς. If you look at the numbers of admissions to hospitals, they're 25% up on last week. Στις περιφέρειες της Λομβαρδίας και της Καλαβρίας που έχουν τεθεί σε lockdown, η έλεγχη των αρχών είναι αυστηρότατη. Η Ιταλία καταγράφει και πάλι το ένα αρνητικό ρεκόρ ημερήσεων κρουσμάτων μετά το άλλο. C'è da dire che se i numeri saranno effettivamente molto grandi, non si può neanche lontanamente pensare che un solo ospedale, per quanto grande, possa far fronte a questa situazione. Και στην Αυστρία το υγειονομικό σύστημα δοκιμάζεται, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι αν και η χώρα είναι σε lockdown, η πληρότητα στις ΜΕΘ θα φτάσει στο 100% τις επόμενες δύο εβδομάδες. Δραματικά επιδεινώνεται η κατάσταση και στη Γερμανία που μετράει νέο ρεκόρ κρουσμάτων, ενώ η Ελλάδα, Παντελή Βαλασόπουλε, είναι πλέον κόκκινη ζώνη για τη Γερμανία.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Νέο ρεκόρ κρούσματων σήμερα στη Γερμανία. 23.500 τα κρούσματα, 155 νεκροί. Για να καταλάβεις, Ματίνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η καγκελάριος Μέρκελ είχε προειδοποιήσει και είπε ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημο εάν τα Χριστούγεννα έχουμε 19.000 κρούσματα. Και τώρα είμαστε αρχές Νοεμβρίου και έχουμε 23.500 κρούσματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η υπερμετάδοση του κορονοϊού και στη Γερμανία, παρά ότι βρίσκομαστε στην πέμπτη μέρα του lockdown. Τώρα, από χθες, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ολόκληρη η Ιταλία, η Βόρεια Ελλάδα και η Αττική είναι κόκκινη ζώνη για τη Γερμανία, χώρες υψηλού κινδύνου μαζί με τις περισσότερες Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει από την Βόρεια Ελλάδα ή την Αττική προς τη Γερμανία, θα πρέπει αναγκαστικά όταν έρθει στη Γερμανία να μπει 5 μέρες καραντίνα και αν κάνει τεστ και είναι θετικό, τελείωσε η καραντίνα. Εάν δεν κάνει τεστ, τότε είναι υποχρεωτικά 10 μέρες καραντίνας. Άρα σημαίνει ότι υποχρεωτικά κάποιες μέρες θα μπει στην καραντίνα γυρνώντας από την Ελλάδα. Μάλιστα. Και στη Ρωσία όμως καταγράφονται πάνω από 20.000 κρούσματα για δεύτερο 24ωρο, ενώ αρχίζουν άμεσα, όπως θα μας πει ο Θανάσης Αβγερινός, μαζικοί εμβολιασμοί του πληθυσμού. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Οριακά τα πράγματα στο σύστημα υγείας της Ρωσίας. Δεύτερο 24ωρο, όπως είπες, πάνω από 20.000 τα κρούσματα. 364 νεκροί σε μία ημέρα ξεπέρασαν από την αρχή της πανδημίας τις 30.000 ψυχές. Καταγράφεται ακόμη σχετικά χαμηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, όμως τώρα είναι σαφώς πολύ χειρότερα από την άνοιξη. Οι Ρώσοι επιδημιολόγοι προβλέπουν ένα ακόμη κύμα της πανδημίας το Μάρτιο και έλεγχο της κατάστασης το καλοκαίρι του 2021 με τη βοήθεια των 3 διαφορετικών ρωσικών εμβολίων. Ο Αλεξάνδρ Γκίνσμπουργκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου που παρασκεύασε το πρώτο εμβόλιο, το Sputnik V, ανακοίνωσε έναρξη μαζικών εμβολιασμών σε 2 εβδομάδες, πέραν αυτών που γίνονται ήδη σε ειδικές ομάδες και στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών. Υπάρχει θετική ανταπόκριση στο εμβόλιο μέχρι στιγμής. Το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα καλύπτουν τον ασθενή τα αντισώματα. Αναμένονται οι επίσημες δημοσιεύσεις. Οι υπολογισμοί μιλούν για συμπληρωματικές 500.000 δόσεις σε πολίτες της χώρας για εμβολιασμό εντός του Νοεμβρίου και 1,5 εκατομμύριο το Δεκέμβριο, με διαρκή αυξητική πορεία από τη νέα χρονιά. Τουλάχιστον δημιουργείται μια αισιοδοξία. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.